Κακό και δειλό χαρακτήρισε ο Χάρης Βαρθακούρης τον Γιάννη Πλούταρχο. Ο τραγουδιστής μιλά για πρώτη φορά αποκλειστικά στο Σταρ για τον λόγο που έχει ξεσπάσει κόντρα μεταξύ του. Στεναχωρήθηκα από τα λόγια που είπε και μόνο. Στεναχωρημένος είναι ο Γιάννης Πλούταρχος για όσα έγραψε ο Χάρης Βαρθακούρης για εκείνον. Κακό παιδί και δειλό τον χαρακτήρισε μέσα από το timeline του στο Twitter. Όταν η χτένα γίνεται μικρόφωνο και ο καθρέφτης γίνεται κάμερα, τότε τα μυαλά σου παίρνουν πολύ αέρα από το σπασμένο σου το τζάμι. Μπορεί εσύ να λες ότι είσαι το καλύτερο παιδί, αλλά δυστυχώς είσαι κακός έως χείριστος χαρακτήρας. Και δειλός. Και λυπάμαι. Δεν είναι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου. Εμείς οι άνθρωποι θα ξαναβρεθούμε πάλι. Δεν είναι ωραίο να μιλάει έτσι με άσχημες κουβέντες. Ο γνωστός τραγουδιστής μιλά αποκλειστικά στο Star για το πώς ξεκίνησε η κόντρα. Έχουμε κρατήσει ένα τραγούδι του Χάρη που θα γίνει repackage, θα γίνει δηλαδή στον ίδιο δίσκο, αλλά θα κυκλοφορήσει μετά από 6-7 μήνες περίπου. Είχα ηχογραφήσει γύρω στα 25 τραγούδια και κράτησα κάποια τραγούδια για να μπουν στο repackage. Αυτό είναι. Μετά, ας υποθέσουμε ότι κάποιος άσχετος, κάποιος τρίτος και όχι το φιλαράκι σου, όπως θεωρώ ότι οφείλει, τέλος πάντων έτσι θα έκανα εγώ, γιατί έτσι κάνουν οι άντρες, σε ενημερώνει ότι τελικά δεν θα μπει το ένα από τα δύο, διότι έγινε ψηφοφορία στη δισκογραφική εταιρεία και δεν πήρε όσες ψήφους χρειαζόταν. Εσύ τον πήρες να του πεις ότι Χάρη δεν θα μπει αυτό το τραγούδι, ίσως γι' αυτό να τον έκανε να εκνευριστεί. Κοίτα να δεις, παίρνω πολύ συχνά τηλέφωνο, αλλά ενημερώνεται μέσω από email το παιδί. Δεν μιλάει στα τηλέφωνα. Συνήθως δεν το σηκώνει το τηλέφωνο και μιλάει μέσω email. Αναγκάστηκα να στείλω μήνυμα και να μιλάμε μηνύματα, αλλά δεν είναι ωραίο πράγμα το να μιλάς μηνύματα. Καλά είναι να σηκώσει το τηλέφωνο και να παίρνει τηλέφωνο και οτιδήποτε έχει να μιλάς με τον ίδιο. Ο Χάρης Βαρθακούρης ξεσπά μέσω Facebook. Κανείς όπως γράφει δεν τον ενημέρωσε πως ούτε το δεύτερο τραγούδι με τίτλο Ισανότερα θα μπει στον δίσκο. Την στιγμή μάλιστα που ο Γιάννης Πλούταρχος το έχει συμπεριλάβει κανονικά στο πρόγραμμά του. Όχι μόνο δεν πληρώνεσαι για τον κόπο σου, πληρώνεις και από πάνω. Λέει το τραγούδι σου στο πρόγραμμά του. Εννοείται ότι δεν σε ρώτησε ποτέ, αλλά δεν λες και τίποτα, γιατί θα βγει σε λίγες μέρες στο CD. Δεν το συμπεριλαμβάνει τελικά στο CD. Δεν σε παίρνει να σου εξηγήσει αντρίκια και σταράτα. Σου καίει το κομμάτι διότι κυκλοφορεί στο YouTube και εσύ δεν μπορείς να το δώσεις αλλού. Και όταν παραπονεθείς για την αδικία, ακούς και μπινελίκια από τους αυτεπάγγελτους συνηγόρους γιατί θίγεις το παλικάρι. Καλό είναι να μην μιλάει έτσι ο ένας με τον άλλον. Δεν είναι ωραία πράγματα να μιλάει. Γιατί στην πορεία σίγουρα θα ξανασυναντηθούμε και μπορούμε να κάνουμε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Δεν είναι καλό ούτε για αυτόν, γιατί βγαίνει και κακός, όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή, χάνει και το δίκιο του. Ο Γιάννης Πλούταρχος δεν αποκλείει το ενδεχόμενο μία μέρα να συνεργαστούν ξανά και να αφήσουν πίσω τους αυτή την κακή στιγμή, όπως μας είπε.